Καλησπέρα, χαίρετε, όσο ζούμε μαθαίνουμε και όσο ζούμε εκπλησσόμαστε. Το απόψινό email είναι, τι να πω, σιγά μην κεράσω λέει ο άλλος για να κάνω σεξ. Ε, νομι... Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι τα έχω ακούσει όλα, αλλά μετά εκ των εστέρων συνειδητοποιώ και φαντάζομαι θα συνεχίσω να συνειδητοποιώ, ότι όσο μεγαλώνω, μαθαίνω. Λοιπόν, πρώτο σας διαβάσω το σημερινό email, το οποίο είναι και σοκαριστικό, αλλά είναι πιο διασκεδαστικό από το προχθεσινό. Να σας διαβάσω λίγο την απάντηση της κοπέλας που είχε στείλει το προχθεσινό mail, η οποία χώρισε από το φίλο της χώρισε από το φίλο τη και μου είχε γράψει αρχικά πρωτού χωρίσει, δηλαδή μόλι είδε το, το vlog. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ανοίξατε τα μάτια γιατί είχα τυφλωθεί. Νόμιζα ότι με αγαπάει, αλλά έκανα λάθο. Κατάλαβα με αυτά που είπατε και εσεί και στα σχόλια ότι είναι αριστημένο όλο εκείνο που συνέβαινε που αυτό κοιμάται με τη μάνα του. Και αποφάσισα να τα σκεφτώ καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα τσακώθηκα με το φίλο μου και του είπα κάποια πράγματα από αυτά που είπατε και στο βίντεο μου απάντησε ότι τα λέω αυτά γιατί εμένα δεν με αγαπάνε οι γονεί μου και, είμαι, και ότι είμαι προβληματική επειδή είμαι αποχωρισμένο γονεί και ότι καλά να πάθω για όσα κακά έπαθα στη ζωή μου. Και επίση μου είπε ότι κανεί δεν με αγαπάει και κανεί δεν θα με αγαπήσει ποτέ. Τον έδιωξα πριν λίγο από το σπίτι μου και του είπα να πάει στη μανούλα του και εννοείται έφυγε. Περιχαρίστα έφυγε να πάει στη μανούλα του. Επίσης μου σήκωσε και χέρι μια μέρα. Κόρη! Δεν ξέρω αλήθεια πώς θα κάνω τον εαυτό μου να το διώξω από τη ζωή μια και καλή. Φοβάμαι να μείνω μόνη μου, γιατί δεν έχω φίλους, με απομάκρυνε από όλους, γιατί ζήλευε πολύ και η μητέρα μου εμένα μένει μακριά. Και όλη μου άλλη οικογένεια είναι σε άλλο μέρο. Φοβάμαι να μείνω μόνη μου γιατί δεν ξέρω τι να κάνω για τον εαυτό μου, αλλά αποφάσισα να πω σε ψυχολόγο, ψυχίατρο, ό,τι χρειάζεται για να φτιάξω τον εαυτό μου, όταν βέβαια μπορώ με τον κορονοϊό. Να πα, κόρη μου, να πα. Και σου έχω στείλει και το link για τι δωρεάν παροχέ ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω με τον εαυτό μου. Έχω γαναχτίσει γενικά. Επίση, όπω καλά καταλάβατε, όντω αυτό ο πρωί μου δεν δουλεύει. Είναι άνεργο εδώ και τρία χρόνια και τα πληρώνω όλα εγώ. Και μου έχει πει ότι δεν του προσφέρω τίποτα επειδή μου μαγειρεύει και εγώ δεν μαγειρεύω. Τι να πω, πιστεύω ότι είμαι τρελή και ότι είμαι προβληματική. Γενικά, και επειδή όντω δεν έχω αυτοπεποίθηση, μου μειώνει κι άλλο την αυτοπεποίθησή σου μου. Mm. Δεν είσαι τρελή, δεν είσαι προβληματική. Αν μη τι άλλο, αυτά είναι αυτό. Ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει και ότι σου τη μείωνε αυτό, σου τη μείωνε και καλά έκανε και το χώρισε. Πάντω, θέλω πολύ να διαβάσω αυτό το βιβλίο που μου είπατε. Πώ μπορώ να το διαβάσω, σου έχω στείλει και το link το έχω βάλει πολλές φορές και στο κανάλι, είναι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ της Ρόπιν Νόργου», που μπορεί να το αγοράσει κάποιο σε διαδικτυακή μορφή στα ελληνικά αυτή την περίοδο. Επίση, κάθε μέρα σα βλέπω και πραγματικά κάνετε εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Είσαστε εξαιρετικοί, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Σα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πραγματικά να είστε πάντα καλά και χαρούμενη, με υγεία και αγάπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ με πραγματική εκτίμηση. Μου το έστειλε η κοπελίτσα αυτό και μετά την επόμενη μέρα μου έστειλε αυτό που διάβασα προηγουμένω. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, μου το χώρισα. Ελπίζω να έκανα το σωστό και πάλι σα ευχαριστώ. Έκανε το σωστό που το χώρισε και θα κάνει πάρα πολύ καλά να κάνει αυτό που έχει αποφασίσει, να κάνει ψυχοθεραπεία και να πα και στο ψυχίατρο αν χρειαστεί. Ε, έχει και κάποια άλλα θέματα. Η κοπέλα έχει δεχθεί μπούλινγκ και κακοποίηση προηγουμένω προτού γνωρίσει αυτόν τον τύπο. Και γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνω ότι ε, έπεσε στη συνεξάρτηση μαζί του. Όμω είμαστε χαρούμενοι για σένα που απελευθερώθηκε από μια όντω νοσηρή κατάσταση. Πάμε τώρα στη σημερινή μα έκπληξη. μην κεράσω για να κάνω σεξ, είπε ο άλλο. Κυρία Θεκλαγιά, σα είμαι μια φοιτήτρια. Είμαι 24 χρονών. Κάνω μεταπτυχιακό και είμαι στο εξωτερικό. Γνώρισα εδώ από κοινή παρέα έναν Έλληνα 26 χρονών. Άρχισε να μου στέλνει, όταν λένε τα παιδιά, τα νεαρά, άρχισε να μου στέλνει, ενώ άρχισε να μου στέλνει μηνύματα. Μιλούσαμε κάθε μέρα για μια μισή εβδομάδα. Μένουμε στην ίδια πόλη, αλλά έχουμε απόσταση και διαφορετικά ωράρια. Αυτό άρχισε τα υπονοούμενα και το texting πήγε στο ερωτικό. Δηλαδή το texting που σημαίνει να στέλνει texts μηνύματα, έγινε sexting, που σημαίνει να στέλνει σεξομηνύματα. Εγώ του είχα πει πω αν βγούμε δεν θα κάνουμε απαραίτητα σεξ, επειδή δεν ήξεραν από κοντά θα με έλκει ερωτικά, ερωτικά όντω και θα ταιριάζαμε. Αυτό έδειξε να το σεβάστηκε. Όταν πήγα σπίτι του για ένα βράδυ και με φιλοξένησε, ήταν φλερταριστικό, αλλά σεβάστηκε το γεγονό ότι εγώ ζήτησα να μην κάνουμε σεξ. Εγώ από κοντά τον παρατήρησα. Δεν ένιωσα άσχημα ερωτικά. Υπήρχε μια καλή χημεία θα έλεγα. Αλλά δεν μου έβγαινε να κάνω κατευθείαν σεξ. Έτσι πήγε αυτή η κοπέλα, 24 χρονών, στο σπίτι του 26 χρονου, πέρασα μαζί το βράδυ, χωρίς να κάνουν σεξ. Αυτή παρατηρούσε πώς ένιωθε, παρατηρούσε τα συναισθήματά τη, παρατηρούσε αν της έβγαινε ερωτική έλξη, δεν της έβγαινε κατευθείαν να κάνει σεξ και πήγε σπίτι τη. Δύο μέρε μετά άφησα να εννοηθεί στα μηνύματα πω ήθελα να κάνουμε σεξ. Άρα μετά το ξανασκέφτηκε, ορίμασε μέσα τη ιδέα και του έδωσε το πράσινο φως μέσω μηνυμάτων ότι δεν είναι εντάξει να προχωρήσει σε σεξουαλικό σχέση. Και αυτός με ρώτησε πώς εγώ μπορώ να κάνω ερωτικό παιχνίδι από το τηλέφωνο χωρίς να έχω κάνει σεξ μαζί του. Με αυτό τον τρόπο με πρόσβαλε και είδα τον εαυτό μου να απολογείται. Σου την είπε και από πάνω δηλαδή ότι είσαι ανήθικη που μπορείς να γράφει μηνύματα ερωτικού περιεχομένου ενώ δεν έχει κάνει έξω από κοντά. Άστε. Στο τέλο όμω ζήτησε συγγνώμη για αυτό που είπε. Την επόμενη μέρα πάλι φλερτάραμε και του έδωσα το πράσινο φως να προχωρήσουμε. Μου είπε όμως πως είναι απασχολημένος το Σαββατοκυριακό και αν θέλω να το κάνουμε να πάω ένα βράδυ ξανά σπίτι του. Εγώ το ρώτησα, μα δεν θα με βγάλεις έξω πρώτα. Για ένα ποτό έστω και μου είπε, ακούστε τι της είπε, σιγά μην κεράσω κιόλα για να κάνω σεξ, καλύτερα να μην κάνω. Του είπα κι εγώ, δεν θα κάνεις. Και πολύ καλά του είπες κόρη μου, είσαι δικιά μας εσύ. Γιατί έτσι κυρία Θέκλα, γιατί αυτή η νοτροπία. Αυτός μου φάνηκε άπειρο ερωτικά. Είπε σε κάποια στιγμή πως είμαι από τις γυναίκες που θέλουν να τον κάνουν να κολλήσει και γι' αυτό κάνω ερωτικό παιχνίδι χωρίς σεξ και καλά. Πρώτα κάνει σεξ αυτός και μετά παιχνίδι. Τι νοτροπία είναι αυτή η νοοτροπία αυτή είναι παλαβή. Παλαβή νοοτροπία. Παλαβότατη νοοτροπία. Έχουμε ένα άλλο είδους, άλλο, άλλο μακάκα εδώ σε αυτή την ιστορία. Σιγά μην κεράσω κιόλας για να κάνω σεξ. προσπαθώ να καταλάβω. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ή το δικηγόρο αυτού που δεν θα κεράσει για να κάνει σεξ. Γνωριστήκατε σε κοινή παρέα, ξεκίνησε να σου στέλνει μηνύματα, αυτός έδειξε το ενδιαφέρον του, πήγε η κουβέντα στο σεξ, την εσύ του ξεκαθάρισες ότι αν δεν βρεθείτε από κοντά και αν δεν νιώσεις έτοιμη δεν θα προχωρήσεις στο να κάνεις σεξ. Το σεβάστηκε το βράδυ που πήγε σπίτι του, και ακόμα και όταν πήγε σπίτι του, του είπε ότι δεν ήσουν έτοιμοι. Και ένιωσε έτοιμοι δύο μέρε μετά. Άρα για δυόμιση-τρει εβδομάδε περίπου αυτό ο τύπο συνομιλούσε μαζί σου χωρί να έχετε κάνει σεξ. Και σου γυρίζει και σου λέει και το κορυφαίο. Μα πώ μπορεί να μιλά ερωτικά στα μηνύματα χωρί να έχει κάνει σεξ. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ο τύπο. Ε, ήθελε να κάνει σεξ μαζί σου. Και είναι ξεκάθαρο ότι έχει την κοινωνική προκατάληψη, το στερεότυπο, ότι εάν φλερτάρεις πολύ καιρό μία γυναίκα και μετά κάνεις σεξ, θα δεθείς μαζί της και μετά θα έχεις την ατυχία, τη δυστυχία εντό εισαγωγικών, τη μεγάλη καταστροφή στη ζωή σου, την καταδρομή που λέμε στην Κύπρο, να κάνεις σχέση μαζί της. Αγοράκια απέδευτα, απέδευτα, χωρίς καμία συναισθηματική, ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα, που ακούνε από εδώ και από εκεί βλακίες που λένε οι φίλοι τους, μη σου φανεί καθόλου παράξενο να μάθεις ότι συμβουλεύεται και άλλους της σχολής του και της σειράς του, του λέει: Ρε, μιλάω με μία αγκόμενα και αυτή μιλάμε δύο εβδομάδε και μου έγραψε και σε έξι μηνύματα, αλλά μου είπε: Δεν θέλει να το κάνουμε αμέσω. Και θα του είπαν οι άλλοι: Πρόσεξε, ρε, θέλει να σε τη λήξει αυτή. Το κάνουν επίτηδε για να σε τη Μέσα στο μυαλό του, πού να χωρέσει ότι μπορεί μια γυναίκα 24 χρόνων, 25 χρόνων, 26 χρόνων, 30, 35, οποιασδήποτε ηλικία, Μία γυναίκα μπορεί να ορίζει τη σεξουαλικότητα της, να ορίζει το σώμα της και όπως και αυτοί θέλουν να κάνουν σεξ, να θέλει και αυτή να κάνει σεξ, αλλά να θέλει να κάνει ποιοτικό σεξ. Οπότε να θέλει να ελέγξει εάν τη κάνει για σεξ αυτός ο τύπος. Ποιο σου είπε μου ότι σε περιμένουν στη γωνία γυναίκε γυναίκες όλου του κόσμου και θέλουν να σε παντρευτούν. Κοιτάξτε πλάκα τώρα, επειδή η κάμερα με δείχνει ανάποδα, βλέπω τα παλιά μου και να Θα φτιάξω γιατί χαμό. Λοιπόν, Ποιο σου είπε, Αγόρι μου, Ποιο σου είπε ότι είσαι ο πολύφερνο γαμπρό, ο eligible bachelor, που λένε στα αγγλικά, Και περιμένουν όλε τη σειρά πια θα σου κλέψει την καρδιά σου, το μυαλό και την ψυχή σου. Ποιο νομίζει ότι είσαι, Σιγά μην κεράσω για να κάνω σεξ. Δεν είμαι τη άποψη ότι πάντα πρέπει να κερνάει ο άντρα. Δεν θεωρώ ότι με το που του είπε η κοπέλα να με βγάλει για ένα ποτό να θεωρούσε απαραίτητα να δω ότι θα ξοδέψει πάνω μου. Προφανώ η κοπέλα θα ήθελε να γίνει μια πιο φυσιολογική σύνδεση. Ε, η κοπέλα δεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, ούτε εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ερωτευμένο μαζί τη. Απλώ ήταν συζητήσει περί σεξουαλική συναλλαγή αυτέ. Ε, και ίσω αυτό ο τύπο να θεωρεί ότι έχει πολύ μεγάλη σεξουαλική αξία. Οπότε, ίσω να πρέπει να τον κεράσουν για να, κάνουν, να κάνει σεξ μαζί του ή να τον παρακαλέσουν για να κάνει σεξ μαζί του. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κομπλεξιλίκια έχουμε πολλά όλοι μα. Κάποιοι έχουν περισσότερα από εμά. Κάποιοι είναι νεαροί άνδρε οι οποίοι κυκλοφορούν με μυαλά εκατονταετία και. Καλά έκανε που του είπε δεν θα κάνει. Ε, το έχω πει πολλές φορές ότι είναι άλλο πράγμα το σεξ άλλο πράγμα ο έρωτας άλλο πράγμα ενθουσιασμός άλλο πράγμα ερωτική αγάπη είναι όλα όμως κομμάτια της ζωής μας και ως φυσιολογικοί άνθρωποι τα έχουμε ανάγκη όλα και τα επιζητούμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας καταλαβαίνω τι σημαίνει να είσαι μια κοπέλα 24 χρονών και να είσαι το εξωτερικό και να είσαι μόνη σου χωρίς σχέση και να θέλεις να νιώσει την ανδρική παρουσία στη ζωή σου. Καταλαβαίνω το γεγονό ότι το πήρε σιγά σιγά, αφού παρακολουθεί και το κανάλι μα προφανώ και θέλοντα να δώσει και στον εαυτό σου χρόνο να σιγουρευτεί ότι αν θα κάνει κάτι, θα θέλει όντω να το κάνει. Και δικαιούσε κι εσύ, και κάθε γυναίκα δικαιούται, και ο κάθε άνδρα δικαιούται, να κάνει σεξ μόνο όταν γουστάρει. Όταν δεν γουστάρει, να μην κάνει. Αυτό ονομάζεται συνένεση. Συνένεση μεταξύ ενηλίκων. Ε, Χαμηλή αυτοεκτίμηση σαφώ έχει ο τύπο και χαμηλή αυτοπεποίθηση ίσω. κομπλεξιλική κοινό. Θα θεωρεί τον εαυτό του πολύ μεγάλο κελεπούρη, ούτω ώστε να πρέπει να παρακαλέσει ή να περιμένει τρει εβδομάδε για να κάνει σεξ. Για να παυτώσει. Ε, δεν ξέρω. Ε, καλά το απάντησες. Τώρα, η γνώμη μου γενικότερα είναι ότι ε, αξίζει τον κόπο να στέλνουμε μηνύματα, να μιλάμε από τα τηλέφωνα, να πηγαίνουμε για φαγητό, να πηγαίνουμε για ποτό, να φλερτάρουμε για να γνωρίσουμε ανθρώπους και αν τυχόν και οι δύο άνθρωποι που γνωρίζονται έχουν έλξη μεταξύ τους και οι δύο επιθυμούν να κάνουν οτιδήποτε μεταξύ τους, είτε αυτό είναι σεξ, είτε αυτό είναι φλερτ, είτε αυτό είναι να ξεκινήσουν μια ερωτική σχέση, με γεια τους, με χαρά τους. Αν όμως επενδύουμε χρόνο και χρήμα στον dating, στη γνωριμία ενός άλλου ανθρώπου, και δεν καταλήξει αυτή η γνωριμία σε σεξ ή σε σχέση, δεν είναι χαμένα αυτά τα χρήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας, για τους άλλους και την αγάπη μέσα από τον dating. Και δεύτερο, και εμείς έχουμε πάει σε εκείνο το φαγητό, και εμείς έχουμε πάει σε εκείνο το ποτό, και εμεί έχουμε βγει έξω. Όσοι μπορούν να βγαίνουν έξω. Τα παιδιά αυτά είναι στο εξωτερικό, σε μια χώρα και σε μια πόλη που έχουν αρθεί περιορισμοί στην εστίαση. Γι' αυτό του είπε να με βγάλει για ποτό. Στην Ελλάδα τώρα είναι κλειστή εστίαση αυτέ τι μέρε. Σήμερα είναι 24 Μαρτίου του 2021 που βγαίνει αυτό το vlog. και ίσω αυτοί οι οποίοι δεν θα κερνούσαν για να κάνουν σεξ να έχουν την καλύτερη του τώρα με την καραντίνα που έχουν μια εύλογη δικαιολογία. Σιγά, μην κεράσω για να κάνω σεξ. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σα ότι έχω επιθυμήσει ε, το ραντεβού. Θα ήθελα να βγω ραντεβού. Γενικά, όχι ειδικά. Θα μου άρεσε η ιδέα να πάω σε ένα ωραίο εστιατόριο, να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να γίνει και κάτι, μπορεί να μην γίνει και κάτι. Στο φλερτ και στο dating δεν καταλήγουμε απαραίτητα στο κρεβάτι, ούτε καταλήγουμε στη σχέση, ούτε καταλήγουμε στο γάμο. Είναι μια διαδικασία courtship λεγόταν στα αγγλικά, που μάλιστα α, υπήρχε και ολόκληρο, ολόκληροι κανόνες, Υπήρχαν και ολόκληροι κανόνε, ξέρω εγώ, στη βικτοριανή κοινωνία, την εγγλέζικη και, και σε άλλε κοινωνίε παλαιών εποχών, για του αριστοκράτε φυσικά, όχι για του πτωχού όπω που ξέρω εγώ γύρω. Όσοι έχετε δει τον Bridgestone, που σα το έχω συστήσει τη σειρά στο Netflix. Θα έχετε δει πω έβγαιναν οι νέε κοπέλε 16 χρόνια στο χορό και τι γνώριζαν οι άνδρε και μετά τι φλέρταραν. Και με κάποιου από αυτού έβγαιναν ραντεβού και στο τέλο μπορεί να έπαιρναν κάποιον ή όχι, να έπαιρναν όταν μαντρεύονταν ή όχι. Ε, εγώ το έχω επιθυμήσει αυτό το πράγμα, γιατί προφανώ εγώ επιθυμήσει να βγω και έξω, φαντάζομαι. Ε, θα μου άρεσε αυτή η φάση. Και θα μου άρεσε να το απολαύσω χωρίς να έχει κάποια συνέχεια. Απαραίτητο. Δηλαδή, να ετοιμαστώ για έξοδο, να βάλω ρε παιδί μου ένα ψηλό παπούτσι που έχει. <laughs> από το, από ένα, έχει ένα χρόνο που δεν έχω βάλει ψηλά παπούτσια. Να βάλω ένα ψηλό παπούτσι, να βάλω ξέρω εγώ ε, από αυτά τα ωραία ρούχα που μου στέλνω από τη Μύρο Μύρο... να βάλω ε, ένα ωραίο σύνολο. Να περιποιηθώ λίγο τα μαλλιά μου, να περιποιηθώ λίγο το μαγκυγιά μου, να γίνω μια κοκέτα. Πώ το είπε η Μαριάννα στο βίντεο που κάναμε με την κυρία Δρούλα, μια που παελεκάν, όπω το είπε, και να, πάμε, να πάω με έναν άνθρωπο που θα με προσκαλέσει, εννοείται, ή που θα, αυτό προσκαλε, ή θα, που θα αυτό προσκαλεστώ ή που θα αυτοπροσκαλεστώ, ή που θα αλληλοπροσκαλεστούμε, να πάμε κάπου να πιούμε ένα καφέ, ή να πάμε κάπου να φάμε ένα φαγητό, ή να πάμε κάπου να πιούμε ένα ποτό και να γνωριστούμε ω άνθρωποι, να κάνουμε μια γνωριμία και να περάσουμε όμορφα, γιατί είναι ωραίο πράγμα να γνωρίζει ανθρώπου, είναι ωραίο πράγμα να μαθαίνει για τις ζωές των άλλων ανθρώπων, για τις εμπειρίες τους, για τις απόψει τους, χωρίς απαραίτητα αυτό να οδηγήσει στο να έχουμε οποιαδήποτε σχέση μετά, γιατί μπορεί κάλλιστα, βγαίνοντα για ραντεβού με κάποιον ή με κάποιον, να δούμε ότι δεν υπάρχει ερωτική χημεία ή ότι δεν ταιριάζουμε. Έχω βγει πολλά ραντεβού στο παρελθόν, τα οποία δεν οδήγησαν σε σχέση, δεν οδήγησαν σε βαθύτερη γνωριμία, δεν το έχω μετανιώσει όμως. Γιατί νιώθω ότι εξελίσσουμε ως άνθρωπος και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μαθαίνοντας και άλλους ανθρώπους με σεβασμό και χτίμηση. Και είμαστε ξεκάθαροι όταν βγαίνουμε ραντεβού. Α βγούμε ένα ραντεβού να γνωριστούμε. Δεν σημαίνει ότι αν θα γνωριστούν δύο άνθρωποι, οπωσδήποτε θα κάνουν κάτι μαζί. Είναι ωραίο πράγμα το dating. Δεν το έχουμε στην κυπριακή κουλτούρα. Δεν το έχουμε στην ελληνική κουλτούρα υπάρχει σε κάποιες δυτικές κουλτούρες. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα να το αποκτήσουμε Να είναι εντάξει δηλαδή να βγαίνουν δύο άνθρωποι έξω ή να ανταλλάζουν μηνύματα και να μην σημαίνει αυτό το πράγμα ότι οπωσδήποτε θα κάνουν σχέση, ότι οπωσδήποτε θα πάνε στο κρεβάτι, ότι οπωσδήποτε θα κάνουν γάμο. Θα γνωριστούν δύο άνθρωποι. Αν προκύψει κάτι, προέκυψε. Αν δεν προκύψει, δεν προέκυψε, αλλά έχουμε το όφελος, το ότι κοινωνικοποιούμαστε και γνωρίζουμε ανθρώπους. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Την αγάπη μου σε όλους, καλό βράδυ, ωραία να περάσετε αύριο όπως θα περάσετε την 25η Μαρτίου και θα τα πούμε ξανά. Σιγά μην κεράσει ο άλλος για να κάνει σεξ. Α, έχει κάτι ακριβούς, πώς τους λένε, ε, στάλιον είναι στα αγγλικά, επιβίτορες, έχει ακριβούς πρέπει να τους πληρώσει, να τους κεράσει γελάσαμε και σήμερα, φιλιά. Ha <laughs> ha.